κ. Ζαφυρόπουλος θα δώσει την έναξη του αγώνα, θα σφυρίξει ένας αγώνας που είναι προσφορά και είναι ο χορηγός σκαλοσιές ανάρτησης Σταμάτης Κιούσης Ποσειδώνος 28 Πηλαία, αναρτήσεις στα ψηλά, τιμές στα χαμηλά. Βλέπετε εδώ, θα δείξει την κύριο κάμερά μας εδώ, πώς γίνει το γήπεδο του 32. Κατεβαίνουν μέχρι και από πάνω, βλέπουμε τον νέο πρόεδρο να κατεβάζει και ειδικά αυτά από εδώ, αντεξιά και αστρά το γηπέδο. Πέρασε έξυπνο ο Λουιζίδης, φεύγει ο Λουιζίδης, για να δούμε, Λουιζίδης, μέσα στην περιοχή, Λουιζίδης και την μπάλα, κόρνερ. Εκτελεί στο πίσω δοκάρι, βγαίνει το Λούδης, το σουτ κατευθείαν πάνω σε σώματα, θα βγάλει ο Τσακίδης τελευταία στιγμή. Τσακίδης που έκανε κίνηση, Τσακίδης πάντα, τακουνάκι για τον Μπάφα. Μπάφας, νέο τακουνάκι, μόνο στο Δελστεφανής και με μοναδική ευκαιρία Δελστεφανής να χάσει τέτα τέτο Δελστεφανής. Ο Καραβελίδης θα καθαρίσει τη φάση και θα δώσει λύση για τον Μελιτέα. Λουιζίδης στη σέντρα, πέρασε για τον Μπασκάκη. Μπασκάκης πάει να βάλει το σώμα του εκεί, κλέβει ο Τσακίρης και μπάλα out. Το Λούδης τώρα, το Λούδης εκτελεί, το ψάιντ αυτό, κατεβάζει Δελστεφανής, περνάει Δελστεφανής για τον Δελστεφανής μέσα στην περιοχή Δελστεφανής και θα χάσει το κοντρόλ, θα χάσει το κοντρόλ και το βηματισμό και θα χάσει βέβαια και την μπάλα. Ίσως μετά από αυτό να σφυρίξει τη λήξη, εκτελεί ο Λουιζίδης μέσα στην περιοχή, Λυκίδης τώρα το σουτ, η μπάλα θα φύγει out. Πολλά έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου από τον διαιτητή κύριο Ζαφυρόπουλο, ένας αγώνας που είναι χορηγός καλοσχίας ανάρτησης Σταμάτης Κιούσης Ποσειδώνος 28 Πηλαία. Αναρτήσεις στα ψηλά, τιμές όμως στα χαμηλά. Και Δελιστεφανής καθυστερεί, φεύγει ο Ξούριδας, για να δούμε τον Ξούριδας, φεύγει, κόβει την μπάλα και γίνεται ο λάθος μόνο στο κήπο, προσπαθεί να βγει. Ήταν ο Μπάφας, δεν μπόρεσε όμως ο Καραβελίδης, είναι αυτός που θα μπλοκάρει και θα σώσει τον Μελιτέα. Δεν πέρασε, έβγαλε ο Ξουρίδας, Μαρίγκος, έβγαλε ο Κλειδονάρης, το σουτ κατευθείαν και θα αποκρούσε τελευταία στιγμή ο Τολούδης, δεν ξέρω να πήγαινε και μπάλα έξω, αλλά ο Τολούδης όμως θα τη βγάλει σε κόρνερ. Τρέχει εκεί ο Δούμας, βάζει σώμα του καλά, κλέβει την μπάλα. Μπάλα βρήκε όμως, δεν μπορούσα να καταλάβω την απόφαση της Παπαδοπούλου, πήρε μπάλα και βγάζει την μπάλα έξω. Δελιστεφανής, κάτω τραβηγμένο, παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Καραβελίδης. Καλό το φάου του Δελιστεφανή, όμως ο Καραβελίδης δεν ευνηδιάζεται. Μανίγκος, δεύτερο δοκάρι, μόνο στο εκεί και τελευταία στιγμή ήταν ο Στασινόπουλος, πήρε την κεφαλιά ο Στασινόπουλος και το Λούδης θα βγάλει σε κόρνερ. Μέσα στην περιοχή Μπάφας, ναι, την τελευταία στιγμή όμως θα βγάλει ο Πόψης, θα σώσει την ομάδα του Μελιτέα. Μαρίγκος στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά και φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ από τον Δούμα και θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Μελιτέα. Δούμας λοιπόν και 0-1 με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Την άλλη πλευρά τώρα, Στασινόπουλο στο 1-2 με τον Χαρμάνα. Στασινόπουλο στο σούτ, Στασινόπουλο, η μπάλα θα βρει το δοκάρι. Φοβερό σούτ του Στασινόπουλου και η μπάλα θα βρει το δοκάρι. Δεν το περίμενε κανείς στο αριστερό. Καλά, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν μας ευνόησε καθόλου. Είχαμε τις φάσεις, αλλά έτσι είναι καμία φορά το ποδόσφαιρο. Εκεί που κάνεις τις φάσεις, κάποιος άλλος πληρώνει. Έχουμε 8 βαθμούς, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε τους βαθμούς και από εδώ και πέρα κοιτάμε μπροστά, τι να κάνουμε. Έχουμε ένα μεγάλο διάστημα τώρα μπροστά μας. Ελπίζω να τα πάμε καλύτερα. Έχουμε κοντά μας και τον προπονητή της ομάδας του Μελιτέα, τον Γιώργο Αβραμίδη. Γιώργο, σήμερα παρόλο που η ομάδα δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, πήρε όμως τους 3 βαθμούς. Εντάξει, η πορεία του πρωταθλητισμού έχει πολλές δυσκολίες. Το θέμα είναι ότι βρεθήκαμε σε ένα γήπεδο το οποίο έχει πολλές αντίξωσες συνθήκες. Είχαμε αέρα, είχαμε δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι και ο αντίπαλος ήταν πολύ καλός όσον αφορά την αμυντικό του προσανατολισμό. Δεν μπορέσαμε να βάλουμε την μπάλα κάτω και να παίξουμε και ορθολογικά όπως θέλουμε πάντα. Αλλά αφού το παιχνίδι μπήκε στη δύναμη, αντέχουμε και εκεί. Ήταν επιλογή μας στο δεύτερο ημίχρονο
να βγούμε πολύ πιο αργά στην επίθεση, γιατί ο αέρας είναι ένας παράγοντας ο οποίος βοηθάει την τύχη και εμείς δεν θέλαμε ούτε να είμαστε άτυχοι αλλά ούτε και τυχεροί. Θέλαμε να βάλουμε το παιχνίδι κάτω, την μπάλα κάτω και να μπούμε ορθολογικά. Η ομάδα αυτή χτίζεται και δεν χτίζεται μόνο για φέτος, χτίζεται και για τον χρόνο, χτίζουμε μια ομάδα με μέλλον. Είναι πολύ λάθος οποιονδήποτε σκεφτεί ότι το πρωτάθλημα τελειώνει ή είναι ενός γύρου. Ένα μόνο πράγμα θα σας πω, με δύο ήττες και λίγο η ομάδα να μην έχει σωστά πατήματα, το πλεονέκτημα που έχει τώρα θα χαθεί. Άρα το κεφάλι κάτω, δουλειά, πρώτα ο πρωταθλητισμός γίνεται στα αποδυτήρια, να είναι η ομάδα μαζεμένη, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές όλοι να δουλεύουν και από εκεί και ύστερα όλοι θα έρθουν μόνο τους. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα καταρχήν. Είναι σχεδόν όλους τους αγώνες τους βλέπουμε, τους κοιτάμε στα μάτια, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Θα το πάρουμε, είμαι σίγουρος, συγχαρητήρια στην ομάδα μας για την προσπάθεια που κάνει, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο μετράει το αποτέλεσμα. Έχουμε μόνο 8 βαθμούς. Θα τους καλύψουμε, είμαι σίγουρος, γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά, στο δεύτερο γύρο. Εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές και θα τα πούμε στον δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.